Χρόνια και χρόνια ζούσε ο Έλληνας κάτω από σκληρό και ξεφτελιστικό ζυγό. Το παράπονο του εκκλησιαστικού υμνοδού φόλιαζε στην καρδιά του όταν στα ζωφερά χρόνια της δουλείας σιγόψερνε στη Θεομήτωρα ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου και περίμενε με πίστη και καρτερία την ημέρα του λυτρωμού. Αφού αποδώσουν τον υπέρτατο φόρο τιμής και προσήλωσης στην Πάνερνη Παρθένα, πορεύονται στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία Μικροκάστρου, όπου κάτω από τις κυρές βελανιδιές κάθονται για το μεσημεριανό τους φαγητό. Κατά το μεσημέρι, ετοιμάζονται να πάρουν το δρόμο του γυρισμού για τη θριαμβευτική τους πια είσοδο στη Σιάτιστα. Αυτή τη φορά η είσοδος γίνεται από τη βορειοδυτική μεριά που οδηγεί στο Μαχαλά Χώρα και στη συνέχεια στο δεύτερο Μαχαλά της Σιάτιστας, τα Γεράνια. Στην τοποθεσία Ντουλάπη ή Εικονοστάση, κοντά στην Αγία Τριάδα, οι πιο ανυπόμονοι κάτοικοι έχουν ήδη συγκεντρωθεί για να καμαρώσουν και να υποδεχτούν τους Παναϊριώτες. Οι λαϊκοί ζωγράφοι της εποχής, αυτοδίδακτοι καλλιτέχνες, ζωγράφιζαν περισσότερο με την καρδιά παρά με το μυαλό. Οι συνθέσεις τους είναι ένα μείγμα από αρχαιοελληνικό και βυζαντινό παρελθόν. Απεικόνισαν με αξιοθαύμαστη και για τις μέρες μας ακόμα δεξιοτεχνία και χρωματισμούς, μύθους και θρύλους του μακρινού παρελθόντος. Και όλα αυτά πλαισιωμένα από ανθοδέσμες με υπαρκτά και φανταστικά λουλούδια και άλλα σύμβολα παρμένα από τη μακρόχρονη ιστορία του γένους. Δημιουργούσαν έτσι ένα αρμονικό σύνολο που και σήμερα προξενεί το θαυμασμό. Χρόνια της κλαδιάς, ο κόσμος υποδέχονταν τους πανηγυριστές που έφερναν το χαρμόσυνο κρυφό μήνυμα με ιδιαίτερη συγκίνηση και μέσα τους έβλεπε τους αυριανούς απελευθερωτές.
Μικροί και μεγάλοι, γέροι και παιδιά, όλοι στην πλατεία, όπου το ξεφάντωμα αγγίζει τα όρια του παροξισμού, καθώς κανείς μέσα σε σχετικά μικρό χώρο ακούει πάνω από πέντε παρέες λαϊκά όργανα να παίζουν λογιόλογιο ρυθμούς για τις ομάδες των καβαλάριδων, που στο κέφι πια έχουν φτάσει στο κατακόρυφο του Γλεντιού. Ο χορός θα συνεχιστεί στη χώρα πάνω από δίωρο. Κι ύστερα όλες οι παρέες ξεκινούν για τη Γεράνια, όπου τους περιμένουν για τη δεύτερη υποδοχή. Ξαναμένοι από έξαρση, ακούραστοι από κέφι οι καβαλάριδες, θα συνεχίσουν εκεί το χορό ως το Σούρουπο.